από το βιβλίο Βασιλέων Α στη σελίδα 329, το τρίτο κεφάλαιο. Βασιλέων Α, 329 σελίδα, κεφάλαιο Γ. Έκαμε δύο ο Σολομών επιγαμία μετά του Φαραώ Βασιλέως της Αιγύπτου και έλαβε τη θηγατέρα του Φαραώ και έφερε ναυτήν στην πόλη Δαβίδ έως σου ετελείωσε να οικοδομεί τον οίκον αυτού και τον οίκον του Κυρίου και το τείχος της Ιερουσαλήμ κύκλο. Πλην ο λαός εθυμίαζε, εθυσίαζε επί του υψηλούς τόπους επειδή δεν είτο οικοδομημένος οίκος εις το όνομα του Κυρίου εσ των ημερών εκείνων. Και ηγάπησε ο Σολομών τον Κύριο περιπατών στα τα προστάγματα Δαβίδ του πατρός αυτού μόνο εθυσίαζε και εθυμίαζε επί τους υψηλούς τόπους. Και πήγαινε ο βασιλεύς Γαβαών διανθυσιάς εκεί, διότι εκεί νοσείτο ο υψηλός τόπος ο Μέγας, χίλια ολοκαυτώματα προσέφερε ο Σολομών επί το εκείνων, εφάνει δε ο Κύριος εν Γαβαών εις τον Σολομώντα καθύπνον διανυκτός και είπε ο Θεός ζήτησον τι να σοι Ο δε Σολομών είπε «Σι έκαμες μέγα έλεος προς τον δούλο του Δαβίδ τον πατέρα μου επειδή περιεπάτησεν ενώπιόν σου εν και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτη καρδίας μετά σου και φύλαξας εις αυτόν το μέγα του το έλεος και έδωκας εις αυτόν ιών καθήμενον επί του θρόνου αυτού καθώς την ημέραν ταύτην. Τώρα Κύριε Θεέ σύ, έκαμε στον δούλο σου βασιλέα τη Δαβίδ του πατρός μου και εγώ είμαι Πεδάριον μικρόν Δεν εξεύρω πως να εξεύρωμε εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Και ο δούλος σου είναι εν μέσω του λαού σου τον οποίον έκλεξας λαού μεγάλου ως της εκ του πλήθους δεν δύναται να ρυθμηθεί ούτε να λογαριαστεί. Τός λοιπόν εις τον δούλο σου καρδία νοήμωνα εις το να κρίνει το λαό σου και να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού. Διότι τι δύναται να κρίνει τον λαό σου τον, τον, τον Μέγαν και ήρεσεν ο λόγος εις τον Κύριον ότι ο Σολομόνε ζήτησε το πράγμα τούτο και είπε ο Θεός προς Αυτόν. Επειδή ζήτησα το πράγμα τούτο και δεν ζήτησα σε αυτόν πολύ και δεν ζήτησα σε αυτόν πλούτη και δεν ζήτησα την ζωή των εχθρών σου, αλλά εζήτησα σε αυτόν σύνεση δια να εννοεί κρίση, δού έκαμα κατά του λόγου σου. Ιδού έδωκα εσέ καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρώτερον σου ομοιό σου, ουδέ σε θέλει αναστηθεί ομοιό σου δε έδωκα εισέ και ότι δεν εζήτησα. Και πλούτο και δόξα, ώστε μεταξύ των βασιλέων δε θελήστε ουδή ομοιών σου καθόλου στα σημέρα σου. Και αν περιπατήσει τα σοδού μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα σεντολά μου, καθώ περιεπάτησε ο Δαβίδο πατήρ σου, τότε θέλω μακρύνει τα σημέρα σας, τα σημέρα σου. Και εξύπνησε ο Σολομών και ιδούει το ενύπνιον. Και ήλθε εις Ιερουσαλήμ και στάθη ενώπιον του σκυβωτού της Διοθήκης και προσέφερε ολοκαυτώματα και έκαμεν ειρηνικά προσφοράς και έκαμεν συμπόσιον εις πάντα στους δούλους αυτού. Η βασιλεία λοιπόν του Σολομόντος εστωρεώθη καθώς όλοι οι εχθροί του βασιλιά απομακρύνθηκαν από αυτόν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και έτσι ο Θεός έδωσε όπως είχε υποσχεθεί ειρήνη εις τον Σολομόντα, ο οποίος ήταν ο αγαπητός του, ο αγαπητός του Θεού, ε, με συγκεκριμένη αποστολή εντολή, αποστολή και εντολή από το Θεό προκειμένου να βασιλεύσει, να οικοδομήσει τον οίκον του Θεού που θα ίσχυε πάντοτε επί της γης, που θα α, δοξαζόταν ο Θεός σε αυτόν πάντοτε επί της γης. Ο Σολομών τώρα πια βασιλιάς, που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έχει και την δυνατότητα από το Θεό, δηλαδή να εκλέγει και να απορρίπτει κατά τη θέλησή του, αλλά και τη δυνατότητα μεταξύ των ανθρώπων σαν βασιλιάς να εκλέγει επίσης και να απορρίπτει κατά τη θέλησή του. Τώρα λοιπόν, έχοντας αυτή την ελευθερία η οποία στην πραγματικότητα την έχουμε όλοι μας γιατί εμάς ο Θεός μας έχει κάνει ακόμη περισσότερο βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Βασιλείς στο να δοξάζουμε το Θεό και να εκλέγουμε και να απορρίπτουμε κατά το θέλημά μας και ιερείς στο να προσευχόμαστε και να μεσητεύουμε και ο Θεός να ακούει τις προσευχές μας. Όπως λοιπόν ο Σολομών είχε τότε απεριόριστη εξουσία να κάνει ό,τι θέλει χωρίς κανένα εμπόδιο, έτσι και η Εκκλησία του Χριστού, εμείς έχουμε απεριόριστη εξουσία να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί, γιατί μας έχει ελευθερώσει ο Χριστός και η Γραφή λέει, ο Χριστός είπε, όποιον ο Υιός ελευθερώσει, αυτός πραγματικά είναι ελεύθερος. Ο πραγματικό, πραγματικά λοιπόν ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός τον οποίον ελευθέρωσε και ελευθερώνει ο Χριστός. Ένας τέτοιος ήταν και ο Σολομών στην Παλαιά Διαθήκη, ελευθερωμένος από όλα. Δεν είχε πια κανένα φραγμό. Το τι θα έκανε και το τι δεν θα έκανε εξυρτάτο από κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο. Και αυτή η απόλυτη ελευθερία είναι και η απόλυτη δοκιμασία. Εδώ θα μας κρίνει και θα τον κρίνει ο Θεός. Γιατί όταν δεν ξέρουμε κάτι, ο Θεός δεν το λαμβάνει υπόψη Του και μας συγχωρεί, καθώς λέει ότι τους καιρούς της αγνίας, ο Θεός δεν τους λαμβάνει υπόψη Του. Όταν δεν μπορούμε κάτι, πάλι ο Θεός δεν το λαμβάνει υπόψη Του. Δεν μπορείς, δεν θα σου ζητηθεί λογαριασμός γι' αυτό, γιατί έχει ωραία για αληθινή δικαιολογία, δεν μπορώ. Δεν μπορούσα, δεν μπόρεσα, όταν όμως και μπορείς και ξέρεις, τότε η ευθύνη είναι ολοκληρωτικά στον άνθρωπο, στον οποίο ακριβώς ο Θεός έχει δώσει και την εξουσία να μπορεί, αλλά και τη δυνατότητα να ξέρει. Θα δούμε λοιπόν τον Σολομώντα, έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει από το Θεό αυτή την εξουσία να μπορεί τα πάντα, και έχει από το Θεό και τη δυνατότητα ό,τι θέλει, ό,τι ξέρει να έχει την, όπως είπαμε, την ικανότητα να το εκλέγει, να το απορρίπτει. Από εδώ και πέρα είναι μόνος του. Εντελώς μόνος του, μπροστά στην παρουσία του Θεού. Δεν έχει έλεγχο από κανέναν. Ναι. Δεν φοβάται κανέναν, δεν μπορεί να εμποδιστεί από κανέναν. Και έτσι κάνει ο Θεός, συμπεριφέρεται ο Θεός ιδίω στην Καινή Διαθήκη με τους ανθρώπους του, με τα παιδιά του, με τους δούλους και τις δουλές του. Είναι μόνοι τους, δεν μπορεί κανείς να τους εμποδίσει. Όταν μπήκα στην εκκλησία κάπνιζα, ο Κύριος με ελευθέρωσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να ξανακαπνίσω. Και να ξανακαπνίσω μπορώ και να μην, ξανα... Και να μην καπνίσω πάλι μπορώ. Εδώ και πέρα είμαι ελεύθερος. Να επιλέξω και να απορρίψω. Ο Σολομόν θα δούμε καθ' τη διάρκεια της ζωής του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε σωστά πράγματα. Εξητούσε, όπως θα δούμε και σήμερα, πράγματα που ευαρεστούσαν το Θεό. Από τη μια μεριά, από την άλλη όμως, η ζωή του δεν ήταν έτσι όπως την ήθελε ο Θεός δηλαδή να φυλάτει τα διατάγματα του Κυρίου τα σεντολάς του Κυρίου και ιδιαιτέρως να περπατάει εις τα σοδούς του Κυρίου και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο ας δούμε όμως με τη σειρά τα πράγματα σε απόλυτη ισχύ και ελευθερία βρίσκεται ...στη θέση την δυνατότητα να πράξει επιγαμία με τον Φαραώ... ...δηλαδή να κάνει συμφωνία, συνθήκη, συμμαχία... ...και μάλιστα με την υπόσχεση αλλά και την δυνατότητα... ...να παντρευτεί την κόρη του Φαραώ και ο Φαραώ να τον κάνει γαμπρό του... ...και αυτός να γίνει, να κάνει τον Φαραώ πεθερό του... ...που σημαίνει απόλυτη συμμαχία και μάλιστα σε απόλυτα φιλικές έως συγκινικές σχέσεις παράβασης παράβασης στον νόμο του Μωυσή λογικό όμως και μεγάλη επιτυχία του Σολομώντα ανάμεσα α, στις συμμαχίες των εθνών ο Φαραώ ήταν πολύ ισχυρός βασιλιάς της εποχής εκείνης ο βασιλιάς της Αιγύπτου το ότι συμμάχισε ήταν και μάλιστα με επιγαμία, ήταν πολύ μεγάλη η επιτυχία του, αλλά όμως τούτο το γεγονός δεν ήταν ευάρεστο εις το Θεό και ό,τι κάνει ο άνθρωπος και δεν είναι ευάρεστο εις το Θεό, θα το βρει μπροστά του. Γιατί εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι μας συμφέρει, γιατί εδώ είναι συμφέρον πραγματικό και ουσιαστικό. Αλλά στη ζωή μας δεν είναι τι μας συμφέρει, στη ζωή μας είναι τι θέλει ο Θεός. Δεν είναι να ψάξω να βρω και να διεκδικήσω το συμφέρον μου, αλλά είναι να ψάξω να βρω και να διεκδικήσω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Όπως είπαμε θα το βρει μπροστά του. Και την έφερε την κόρη του Φαραώ, τη γυναίκα του, στην πόλη Δαβίδ. Κατόκισε μαζί της εκεί, μέχρι ότου να τελειώσει το έργο που ο Θεός του είχε εμπιστευτεί να οικοδομήσει τον οίκον του, να οικοδομήσει τον οίκον του Κυρίου και να οικοδομήσει και το τείχος της Ιερουσαλήμ. Ο λαός όμως μέχρι τότε θυσίαζε στους υψηλούς τόπους γιατί δεν υπήρχε ακόμη χτισμένος ναός στο όνομα του Κυρίου. Και εκείνη την περίοδο που ο λαός θυσίαζε στους υψηλούς τόπους και ο Σολομών, η καρδιά του Σολομώντα εστράφη προς το Θεό και τον αγάπησε. Και από εδώ και πέρα ο Θεός ήταν ευμενής μαζί του. Δεν τον αγαπούσε από πριν. Όχι, κάτι συνέβη τότε. Και αυτό που συνέβη τότε ήταν ότι ο Θεός ενήργησε, γιατί ένας άνθρωπος μόνο που αγαπάει το Θεό θα μπορεί να είναι πιστός στην εκπλήρωση της αποστολής του. Εάν η καρδιά του δεν είναι γεμάτη από αγάπη για τον Κύριο του δεν μπορεί να είναι και ευλογημένος δούλος του. Δεν μπορεί να είναι. Μπορεί να παντρεύτηκε την κόρη του Φαραώ, η καρδιά του όμως σε στράφει με πολύ αγάπη στο Θεό. Εάν, γιατί λέει η Γραφή, η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες μας δια Πνεύματος Αγίου. Εάν δεν βρούμε χάρη από το Θεό, εάν δεν το κατανοήσουμε και εξητήσουμε από το Θεό, να πλημμυρίσει την καρδιά μας με αγάπη αποκλείεται να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε να εκπληρώσουμε την επιστολή μας, την αποστολή μας την οποιαδήποτε αποστολή μας που έχει προσδιορίσει ο Θεός είτε να είμαι καλό σύζυγος ή να είσαι καλή σύζυγος που είναι αποστολή από το Θεό Είτε να είμαι καλός πατέρας ή καλή μητέρα, είτε να είμαι καλός αδελφός ή καλή αδελφή, είτε να είμαι καλός παππούς ή καλή γιαγιά, είτε να είμαι καλός δούλος ή καλή δούλη μέσα στην εκκλησία. Σε τίποτα δεν μπορεί να είμαι καλός στην εκπλήρωση της αποστολής μου εάν δεν εκπληρώσω πρώτα την πρώτη εντολή να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, της ψυχής σου, της δυνάμεώς και της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή και η εντολή αυτή δεν είναι για καταπίεση των ανθρώπων από το Θεό, αλλά η εντολή αυτή είναι για ευλογία των ανθρώπων από το Θεό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι, ότι εκείνος είναι ο αγαπών με, λέει ο Χριστός, αυτός που φυλάτει τους λόγους μου. Δεν είναι δηλαδή η αγάπη μας προς το Θεό μία συναισθηματική εξάρτηση όπως οι αγάπες του κόσμου. Αγαπάω τα χρήματα και εξαρτώμαι από αυτά. Αγαπάω ένα νέο ή μία νέα και εξαρτώμαι από αυτόν ή από αυτήν. Αγαπάω τη δουλειά μου και τα πάντα τα έχω στηρίξει και τα εξαρτώ από αυτά. Αγαπάω μία αμαρτία, αλλά όχι και αμαρτία, αγαπάω και το έργο του Θεού. θα μου πεις, δεν είναι καλό. Ναι, αλλά αν αγαπάς το έργο του Θεού, τότε θα εξαρτάσαι από αυτό, ενώ ο Θεός θέλει να αγαπάμε Αυτόν και να εξαρτόμεθα από Αυτόν. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι απεξαρτητοποιημένος από οποιαδήποτε άλλη αγάπη, εκτός από την αγάπη του προς τον Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός όταν θέλει να ευλογήσει κάποιον, εκείνο που κοιτάει αλλά και εκείνο που αγωνίζεται να πετύχει, είναι να κάνει τον άνθρωπο να τον αγαπήσει. Και βέβαια ο Θεός κάνει τα πάντα, αλλά αν δεν βρει ανταπόκριση από τον άνθρωπο και ο Θεός ακόμη δεν μπορεί να πετύχει στα θέματα της αγάπης. Η αγάπη είναι μέσα ένα χαρακτηριστικό της ελευθερίας που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο. Είσαι ελεύθερος να αγαπήσεις ό,τι θέλεις. Ή τον έναν τον Χριστό θα αγαπήσεις και όλα τα άλλα θα τα περιφρονήσεις ή τον άλλον θα αγαπήσεις και τον έναν τον Θεό θα τον μισήσεις. Δεν μπορεί να έχεις και να αγαπάς δύο πράγματα ταυτόχρονα. Εάν λοιπόν εμείς οι άνθρωποι καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε εμείς τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό τότε πολύ εύκολα θα καταφέρουμε να το πετύχουμε γιατί μας λέει ο Κύριός μας ετείτε και θέλει σας δοθεί. Άρα λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι για την πορεία, για την εξέλιξη της ζωής μας ιδιαίτερα σε πνευματικό επίπεδο, στην πνευματική μας δηλαδή ζωή το πρώτο αίτημά μας το οποίο πρέπει να είναι πάντοτε είναι ζητώντας τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού στην πραγματικότητα να αγαπάμε τον Κύριό μας τον Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η αγάπη δεν είναι μόνο έργο ανθρώπινο αλλά είναι ιδιαιτέρως έργο του Πνεύματος του Αγίου. Επαναλαμβάνω, είναι γεγραμμένο, η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες μας δια Πνεύματος Αγίου. Όταν λοιπόν προσευχόμεθα με το νου ή προσευχόμεθα και με το πνεύμα, εάν θέλουμε στη ζωή μας να είμαστε σε εισαγωγικά επιτυχημένοι στην πνευματική μας δηλαδή ζωή τότε το, το πρώτο αίτημά μας είναι να αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας δηλαδή να περπατάμε στα σοδούς Του να φυλάτουμε τα διατάγματά Του και τις οντελώς Του να ακούμε ώστε να πράττουμε το Λόγο Του. Ο Σολομών λοιπόν αγάπησε τον Θεό πολύ, περιπατώντας, η απόδειξη, στα προστάγματα του Δαβίδ του πατρός του. Και εμείς θα αγαπήσουμε το Θεό πολύ, αν περπατάμε στα προστάγματα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Καλή αρχή έκανε ο Σολομών. Μακάρι και εμείς να αρχίζουμε έτσι τη ζωή μας, την μέρα μας και οποιοδήποτε άλλο γεγονός μεγάλο έρχεται στη ζωή μας. Αφιερώνοντας τα πάντα στο Χριστό και εξητώντας να αγαπήσουμε το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Από τη στιγμή λοιπόν που αγάπησε τον Θεό ο Σολομών και περπατούσε, μάλλον αγάπησε το Θεό που αποδεικνύεται με το, το, με το ότι περπατούσε τα διατάγματα του Θεού, όταν πήγε να θυσιάσει και αυτός στον υψηλό τόπο Γαβαών και είπαμε ότι θυσίαζαν εκεί γιατί δεν υπήρχε ακόμη ο ναός, τότε κατόναρ στον ύπνο του τον επισκέφθηκε ο Θεός. και τον επισκέφθηκε ο Θεός με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποκαλύπτοντάς του ότι είναι έτοιμος να του χαρίσει ό,τι ήθελε. Πράγμα το οποίο ακόμη περισσότερο ισχύει σε εμά. Πάντα όσα αν ζητήσετε εν την προσευχή εν το ονόματί μου από τον πατέρα μου τον ουράνιο θα σας δώσει πάντα όσα το ερώτημα δεν είναι πάντα όσα αλλά ποια ακριβώς τι ακριβώς ζητάμε γιατί από αυτά που ζητάμε από το Θεό και αυτά που ζητάμε από το Θεό τελικά προσδιορίζουνε στη ζωή μας αυτά που ζούμε και, από αυτά, και αυτά που απολαμβάνουμε. Ανάλογα με τα αιτήματά μας, ανάλογα με τις επιθυμίες της καρδιάς μας που εκφράζουμε και εκδηλώνουμε στην προσευχή στον Πατέρα μας, στον ουράνιο εν το του Ιησού Χριστού, θα μας δοθεί και ανάλογα από αυτά που ζητάμε, αυτά και θα ζούμε Αυτά θα απολαμβάνουμε και σε αυτά θα διακρινόμαστε. Και έτσι λοιπόν ήρθε ο Θεός εκείνο το βράδυ αφού προηγούμενα ο Σολομών αγάπησε τον Θεό περπατώντας τα διατάγματά του εκείνο το βράδυ ήρθε ο Θεός κατόναρ στον ύπνο του στο Σολομόντα και τον επισκέφθηκε εκφράζοντάς του αυτό το θαυμαστό ερώτημα «Ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω». Του είπε δηλαδή ότι ό,τι μου ζητήσεις θα σου δώσω. Ό,τι μου ζητήσεις. Πράγμα το οποίο κατ' επανάληψη μέσα από το Ευαγγέλιο λέει στην Εκκλησία του Χριστού ο Χριστός. Πάντα και μάλιστα όχι ένα, όλα όσα αν ζητήσεις εγώ θα σου δώσω. Έχοντας λοιπόν αφενός με αυτή την ελευθερία να ζητούμε και να λαμβάνουμε καλόν θα ήταν αφετέρου να έχουμε και αυτή τη διδασκαλία να προσέχουμε τη ζητάμε από το Θεό. Θα λέγε κανείς ότι ο Σολομών ζήτησε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα πράγματα η αλήθεια όμως είναι ότι δεν ζήτησε όλα τα μεγάλα πράγματα. Ή ίσως δεν ζήτησε τα σημαντικότερα πράγματα. Ζήτησε για την αποστολή του, αλλά δεν ζήτησε για τη ζωή του. Στον ύπνο του λοιπόν εξέφρασε ο Σολομών αυτό που είχα στην καρδιά του. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στο Θεό γιατί ήταν γιο του Δαβίδ, τη δοξολογία του στο Θεό, γιατί ευλόγησε το Δαβίδ, όμως εν δικαιοσύνη, γιατί περπάτησε ο Δαβίδ ενώπιον του Θεού εν αληθεία, εν δικαιοσύνη και εν ευθύτητη καρδίας και έκαμε μεγάλο έλεος ο Θεός το Δαβίδ, το οποίο όμως απολαμβάνει ο Σολομών. ευλόγησε εν δικαιοσύνη το Δαβίδ και χάρη του Δαβίδ του πατρός του ο Θεός έδωκε βασιλιά αγαπητό συνέχεια του Δαβίδ. Και έτσι τώρα ο Σολομών με ταπείνωση αναγνωρίζοντας πόσο μικρός είναι που είναι πάρα πολύ καλό αυτό εξέχεε την καρδιά του και εξέφρασε αυτά τα οποία τον απασχολούσαν και τι ήτανε με έκανε βασιλιά για να κρίνω αλλά εγώ δεν μπορώ με έκανε πατέρα να μεγαλώσω παιδιά αλλά εγώ δεν μπορώ με μητέρα να μεγαλώσω παιδιά αλλά εγώ δεν μπορώ Με έκανε δούλο μέσα στην εκκλησία, αλλά εγώ δεν μπορώ. δούλοι αλλά εγώ δεν μπορώ. Εξέφρασε λοιπόν την αδυναμία του, αφενός μεν. Αφετέρου εξέφρασε την επιθυμία του να εκπληρώσει την αποστολή του και τέλος εξέφρασε στο Θεό το αίτημά του. Επειδή είμαι μικρός, παιδάριον και δεν εξεύρω πως να εξέργουμε και να εισέργουμε και εσύ με κατέστησες βασιλιά και κριτή σε έναν λαό άπειρο σε αριθμό πολύ μεγάλο και όντας βασιλιάς πρέπει να είμαι καλός βασιλιάς επειδή με έκανε βασιλιά πρέπει να είμαι καλός βασιλιάς πρέπει να είμαι επιτυχημένος βασιλιάς γι' αυτό συζητάω ζητάω από σένα να μου δώσεις αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να είμαι καλός βασιλιάς να μου δώσεις σοφία και σύνεση και ο Θεός ευαρεστήθη. Ευαρεστήθη για την ταπείνωση Σολομώντα, ο οποίο ταπεινώθηκε πραγματικά ενώπιον του Θεού, ομολογώντα ότι δεν μπορεί και είναι πάρα πολύ καλό. Αντί να γκρινιάζουμε στου άλλου ανθρώπου και να λέμε Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι πολύ βαρύ για μένα αυτό, είναι πολύ δύσκολο για μένα αυτό, Αντί να απελπιζόμαστε και να με τον εαυτό μας δεν μπορώ να κάνω και να δικαιώνουμε και τον εαυτό μας λέγοντας πολλά μου ζητάς. Σολομόν έκανε κάτι πολύ καλύτερο αντί να κάνει αυτό. Πήγε στον Κύριο και είπε δεν μπορώ αλλά εσύ μπορεί να με βοηθήσεις να μπορώ. Πολύ απλό. Και είναι μια διδασκαλία μέσα από το Λόγο του Θεού απόλυτη. Δεν μπορείς κάτι. Πήγαινε στο Θεό και ζήτησέ του τη δυνατότητα να μπορείς. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με αυτό το παιδί μου γιατί είναι δύσκολο. Εσύ δεν μπορείς και καλώς. Πήγαινε στο Θεό να σου κάνει δώσει τη δυνατότητα να μπορέσεις. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με τον άντρα μου γιατί είναι δύσκολο ο άντρα. Μην κρινιάζει. Τι άντρα μου δώσες. Πώς θα τον καταφέρω, πώς θα ζήσω, Πήγαινε στο Θεό και πες ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό τον άντρα που μου έδωσες, είναι λίγο δύσκολος, δώσε μου την ικανότητα να μπορώ και να είμαι επιτυχημένη σύζυγος ή επιτυχημένος σύζυγος ή επιτυχημένος πατέρας ή επιτυχημένη πα μητέρα. Ναι, είμαστε δύσκολοι άνθρωποι. Η επιτυχημενος συζυγος η επιτυχημενος πατερας η επιτυχημενη μητερα ναι ειμαστε δυσκολοι ανθρωποι η ζωη μας έχει δυσκολίες. Αντιμετωπίζουμε καταστάσεις δύσκολες. Αλλά δόξα στο Θεό για τη ζει ο Δόξα στο Θεό γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Αντί να γκρινιάζουμε, να απογοητευόμαστε, να απελπιζόμαστε, να χάνουμε την ειρήνη μας, να χάνουμε την ψυχή μας και να χάνουμε και την παρουσία του Θεού, κατευθείαν να πηγαίνουμε στην παρουσία του Θεού. Και το ζήτημά μας αυτό είναι να το φέρουμε ενώπιον του Κύριου. Κύριε δεν μπορώ να τα καταφέρω εγώ με αυτή τη γυναίκα που μου χάρισες. Δεν μπορώ να τα καταφέρω. Με αυτόν τον άντρα που μου χάρισες δεν μπορώ να τα καταφέρω. Όπως είπε ο Σολομών, με αυτή τη βασιλεία που μου χάρισες δεν μπορώ να τα καταφέρω. Και μπορεί να είναι και προσωπικό το ζήτημα, οικογενειακό το ζήτημα, εκκλησιαστικό το ζήτημα ή εθνικό το ζήτημα. Δεν μπορώ να τα καταφέρω. Είναι πολύ δύσκολο το παιδί μου, είναι πολύ δύσκολη η μητέρα μου, είναι πολύ δύσκολο ο πατέρας μου, είναι πολύ δύσκολο ο άντρας μου, η γυναίκα μου, είναι πολύ δύσκολη η δουλειά μου. Είναι πολύ δύσκολο το έργο στην Εκκλησία, είναι πολύ δύσκολο αυτό ο αδελφό, με έχει καταβαρύνει. Δεν αντέχω άλλο. Κόβονται τα πόδια μου. Ε, και λοιπόν εκεί θα μείνουμε. Πήγαινε στον κύριο και πες του κύριε, δεν μπορώ, βοήθησέ με να μπορώ. Τόσο εύκολα. Δώσε μου σοφία και σύνεση για να μπορώ να βασιλεύω στο λαό αυτό το μεγάλο που εσύ με κατέστησες βασιλιά. Και το σπουδαίο δεν είναι ότι θα σου δώσει, το σπουδαίο είναι ότι άρεσε στο Θεό η θέση που πήρε ο Σολομών. Του άρεσε, λέει. πολύ ωραία η θέση του Σολομώντα. Βαρεστήθηκε ο Θεός. Ευαρεστήθηκε σφόδρα. Και του λέει, επειδή μου ζήτησες αυτό εκφράζοντας την αδυναμία σου στο να είσαι καλός βασιλιάς που εγώ σε κατέστησα και δεν μου ζήτησες όπως ζητάνε οι άλλοι άνθρωποι δηλαδή χρήματα, δόξα, λεφτά, δουλειά μεγάλη και καλή δεν μου ζήτησε μακροζωία, νίκες, στους εχθρούς μου επιτυχίες. Δεν μου ζήτησε μέσα από τα σαλευόμενα, αλλά μου ζήτησε μέσα από τα ασάλευτα που είναι η αποστολή μου. Επειδή λοιπόν μου ζήτησε μέσα από αυτά που εγώ σου εμπιστεύτηκα, εγώ θα σου δώσω, αυτός είναι ο Θεός. Όχι μόνο αυτά που μου ζήτησες, ποιος δηλαδή είναι ο Θεός ότι όταν ζητάμε κατά το θέλημά Του, ο Θεός κάνει πολύ περισσότερα, καλύτερα και μεγαλύτερα από αυτά τα οποία εμείς ζητούμε ή νοούμε ακόμη κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την ενεργουμένη μέσα μας. Επειδή μου ζήτησε αυτά, εγώ θα σου δώσω πολύ περισσότερα. Θα σου δώσω και αυτά που μου ζήτησες και μάλιστα τόσο ώστε κανένας άνθρωπος επί της γης δεν θα είναι τόσο σοφός και συνετός σαν και σένα. Τη μεγαλύτερη σοφία που έχει άνθρωπος ή θα έχει άνθρωπος στην οικουμένη, εγώ τη δίνω σε σένα επειδή μου ζήτησες με ταπείνωση να κάνεις πολύ καλά το έργο που εγώ σου εμπιστεύτηκα. Αλλά δεν θα σου δώσω μόνο αυτό, θα σου δώσω και όλα όσα δεν μου ζήτησες επειδή ακριβώς μου ζήτησες αυτό που έπρεπε. Θα σου δώσω και μακροζωία, θα σου δώσω και δόξα, θα σου δώσω και πλούτη, θα σου δώσω και νίκες, θα σε καταστήσω το πιο ένδοξο, το πιο φημισμένο και το πιο σοφό βασιλιά που έχει περάσει ποτέ. Για σκεφτείτε αδερφοί αγαπητοί, πως ο μισθαποδότης είναι ο Θεός πραγματικά εις τους εξητούντας Αυτόν αλλά το κρίσιμο σημείο δεν εις τους εξητούντας τι εξητάνε αλλά στους εξητούντας Αυτόν το Θεό και μέχρι εκεί καλά αλλά τελικά όμως Ο Σολομών, ενώ του ζήτησε πολύ ωραία πράγματα, δεν του ζήτησε τα καλύτερα. Και ο Θεός του τα λέει τα καλύτερα. Του ζήτησε πολύ καλά, αλλά δεν του ζήτησε τα καλύτερα. Και αυτά που δεν του ζήτησε, δεν τα απόλαυσε, ούτε τα ζήσε. Γιατί είπαμε, ότι αυτά που ζητάμε από το Θεό είναι τελικά αυτά που απολαμβάνουμε και ζούμε αυτά που του ζήτησε τα απέλαβε και τα, τα ζήσε αλλά έρχεται ο Θεός και του λέει να σου πω όμως και κάτι άλλο που δεν μου ζήτησες που είναι το πιο σοβαρό απ' όλα όχι σε σχέση με την αποστολή σου και με το έργο σου αλλά σε σχέση με τη ζωή σου και με τη σχέση σου με μένα. Γιατί ναι, την αποστολή μου θα την κάνεις κατά τρόπο τέλειο. Ναι, θα οικοδομήσεις τον οίκο σου. Ναι, θα οικοδομήσεις τον ναό μου. Ναι, θα οικοδομήσεις τα τείχη της Ιερουσαλήμ, αλλά θα τελειώσει εκεί. Η εύνοια μου, η ευλογία μου θα τελειώσει εκεί. Γι' αυτό τώρα έρθει και το ερμηνεύει και το εξηγεί. Εάν τώρα περιπατείς εις τα σοδούς μου, άρα όταν ακούσω εάν σημαίνει μάλλον δεν το βλέπω να περπατά στα σοδούς μου και δεν το βλέπω να περπατά στα σοδούς μου γιατί δεν μου το ζήτησες. Γιατί εκείνο το οποίο θα γίνεται εξάπαντο στη ζωή σου είναι αυτό που επιθυμάς, επιθυμείς και μου ζητάς. Εάν του ζητούσες να σου δώσει ένα ωραίο σπίτι, θα σου το δώσει. Αλλά η ευτυχία δεν θα είναι μέσα στο σπίτι αυτό, ούτε η ευλογία. Ούτε η χαρά. Αν του ζητήσει να σου δώσει μια ευλογημένη κοπέλα, θα στη δώσει. Αλλά η δόξα του Θεού δεν θα είναι εκεί. Η ευλογία του Θεού θα είναι, αφού του ζήτησε ευλογημένη κοπέλα, η δόξα του Θεού όμως δεν θα είναι εκεί. Και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί, πρέπει να διδασκόμεθα εμείς. Και να διδασκόμεθα και τα καλά, αλλά περισσότερο τα κακά. Εάν λοιπόν εσύ περπατάς, που αμφιβάλλω είναι σαν να του λέει ο Θεός, επειδή ακριβώς δεν μου το ζήτησες στα σοδούς μου, αλλά περπατάς στα δικά σου οδούς, γνωρίζοντας όμως ότι η οδή μου δεν είναι οδή σου, αν δηλαδή η αποφάση σου είναι κατά τη δική σου επιλογή, κατά το δικό σου θέλημα, κατά τη δική σου άποψη του συμφέροντος σου και όχι κατά τα σοδούς τα δικά μου, τότε μην νομίζεις επειδή σου δώσα σοφία και σύνεση ότι η ζωή σου θα είναι μέσα στη δόξα του Θεού. Καθόλου μάλιστα δεν θα είναι. Σοφία που μου ζήτησες και εσύ είναι θα έχεις, αλλά τη δόξα μου, την ευλογία μου, στο σύνολο της ζωής σου δεν θα την έχεις. Και εμείς δεν θέλουμε αδερφοί αγαπητοί και δεν πρέπει να ζητήσουμε αυτά που βλέπουμε τώρα μπροστά μας, αλλά πρέπει να ζητάμε αυτά που βλέπει ο Θεός τώρα, αλλά και μέχρι το τέλος ο Θεός θα, επιστρέψει, θα επιτρέψει να ζήσουμε σε αυτή τη γη τα δικά Του. Αλλά δεν είναι μόνο να, να παίρνεις καλές αποφάσεις, να περπατάς στα σοδούς μου, να παίρνεις τι αποφάσεις τις δικές μου, αλλά και να φυλάτες και τα διατάγματα μου. Αν φυλάτες και τα διατάγματα μου, αλλά δεν το βλέπω, γιατί δεν μου το ζήτησες, Σήμερα αδερφοί να ζητήσουμε σας παρακαλώ. Όχι συγχωρέσαι με Θεέ μου που θα το πω έτσι, επιπολέως σαν τον Σολομόντα Σοφία και Σύνεση, αλλά βασικά να ζητήσουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας, που είναι καλές αποφάσεις, υπακοή στα διατάγματα του Κυρίου και απόλυτη εκτέλεση των εντολών του Θεού. Υπακοή στα διαρτάγματά του και οι εντολέ του Θεού ποιε είναι. Δεν είναι πολλέ στην καινή διαθήκη. Μία είναι. Αυτή είναι η εντολή του Θεού να πιστεύετε σε αυτόν τον οποίο εγώ απέστειλα τον Ιησού Χριστό. Και επιπλέον να υπακούετε στην εντολή του Χριστού αγαπάτε αλλήλους. Να λοιπόν οι εντολές του Θεού. Τες είναι. Αυτά είναι τα διατάγματα του Θεού για μας. Να εμπιστευόμαστε τον Ιησού Χριστό. Στην πραγματικότητα τι μας λέει ο Θεός. Να ποια πρέπει να είναι τα αιτήματά σας. Όχι να ξέρεις την εντολή του και στον δρόμο να δεις ότι δεν μπορείς να την εκτελείς αλλά επειδή ξέρει τις εντολές του Θεού να ζητήσουμε βοήθεια από τον Χριστό ώστε πάντοτε στη ζωή μας να εμπιστευόμαστε τον Ιησούν Χριστόν και να εκπληρώνουμε την αγάπη μας προς τον Κύριο. Αυτό ο Απόστολος Παύλος, αν θέλετε να το δείτε έτσι λεπτομερώς, το λέει στην επιστολή του προς Κολοσαής. Είναι στη σελίδα 1041, στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής, λέει ο Απόστολος Παύλος τρία πράγματα. Διαβάζω λοιπόν τη σελίδα 1041, τρία εδάφιο. Ευχαριστούμε το Θεό και Πατέρα του Κυρίου Μονισού Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε υπερημών, γιατί, γιατί ακούσαμε πρώτον την εις τον Ιησού Χριστόν πίστη σας. Να η εντολή του Θεού η πρώτη. Ακούσαμε πρώτον ότι πιστεύετε στον Ιησού Χριστόν όπως εντέλεται ο Πατέρας ουράνιος και αν θέλετε να δούμε και την εντολή για να είμαστε σίγουροι ότι το γράφει να πάμε σε σελίδα χωρίς να χάσουμε τη σελίδα 1042 να πάμε σε σελίδα 1082 στο κεφάλαιο Γ και το εδάφιο 23 που είναι ακριβώς η μία και μοναδική εντολή του Θεού για μας που σημαίνει σημαντικότερη στην Καινή Διαθήκη. Και αυτή είναι η εντολή του Θεού, το να πιστεύσουμε στο όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και ολοκληρώνεται αυτή η εντολή και να αγαπώμε να λύλους καθώς ο Χριστός εντολή είναι εδώ και σε εμάς. Αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσαΐς. Δεν πάβουμε να ευχαριστούμε το Θεό και να προσευχόμαστε για σας αδέλφια μου εν κολοσσές, γιατί ακούσαμε με τα πάσης βεβαιότητος την εις τον Ιησού Χριστόν πίστη σας. Και τι σημαίνει αυτό την εις τον Ιησού Χριστόν πίστη σας. Ότι πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Ότι ο Ιησούς Χριστός πιστεύουμε είναι ο παντοδύναμος Θεός. Πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων που προσεύχεται για μας. Πιστεύουμε ότι είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Πιστεύουμε ότι είναι ο σωτήρας μας και ο λυτρωτής μας. Πιστεύουμε ότι είναι ο φίλος μας. Πιστεύουμε ότι είναι αυτός τον οποίο απέστειλε ο Θεός σε μας επειδή μας αγάπησε. Πιστεύουμε ότι είναι εσταυρωμένος για τις αμαρτίες μας και το αίμα του καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Πιστεύουμε ότι είναι ανεστημένος για τη δικαίωσή μας. Πιστεύουμε ότι κατοικεί μέσα μας. Πιστεύουμε ότι εμείς κατοικούμε μέσα του. Πιστεύουμε ότι είναι κάθε στιγμή δίπλα μας και όταν επικαλούμεθα το όνομά του σωζόμεθα γιατί μας σώζει. Πιστεύουμε ότι είναι ζωντανό, ότι είναι αληθινό, δεν έχω καμία αμφιβολία. Ότι είναι αυτή τη στιγμή δίπλα μου, μέσα μου. Ότι αν του πω, κύριε, εσύ τι θα έλεγε τώρα, θα έρθει να μου φανερώσει τι θα έλεγε. Θα μου βάλει στην καρδιά τα λόγια του. Γιατί δεν είναι να προμελετάμε τι να πούμε. Εκείνη τη στιγμή ο Χριστός μας διδάσκει με το Πνεύμα Του το Άγιο τι να πούμε και ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας βαφτίζει εν πνεύματι Αγίου και πυρί. και αυτή την πίστη δεν πρέπει να τη χάσουμε ποτέ γιατί θα τη χάσουμε αν δεν ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει αυτή την πίστη όπως τη σοφία και τη σύνεση ο Σολομώντας δεν την έχασε ποτέ γιατί τη ζήτησε από το Θεό αλλά το να περπατάει στα σοδούς του Κυρίου το έχασε γιατί, γιατί δεν το ζήτησα από το Θεό. Αφού λοιπόν τόσο πολύ αναγκαίο και απαραίτητο είναι στη ζωή μας να εμπιστευόμεθα τον Ιησούν Χριστόν ότι είναι ζωντανός, ανεστημένος δίπλα μας, Κύριος μας, Θεός μας, Άγιος του Ουρανού, Φίλος μας, κοντινός μας. Γιατί να μην το ζητήσουμε από το Θεό τώρα, θέλουμε σε παρακαλώ Πατέρα, δώσε μας σε όλους και σε μένα και σε όλους αυτή την πίστη στον Ιησού Χριστό. Αυτή την απόλυτη εμπιστοσύνη στα λόγια Του. Αλλά όχι μόνο. Ακούσατε λοιπόν πρώτον την εις τον Ιησού Χριστόν αγάπη σας και την εις του, και την ισπάντας τους Αγίους αγάπη. Άρα τώρα μιλάμε για αυτή την αγάπη, την γενή διαθήκη, την καινούργια εντολή. Βεβαίως αγαπάμε τον πλησίον μας, βεβαίως αγαπάμε τους εχθρούς μας, αλλά αυτά είναι άχρηστα. Εάν δεν αγαπάμε πρώτα, πάντα τους Αγίους. Και όταν λέει πάντα, εννοεί πάντα, δηλαδή χωρίς εξαίρεση. Και πώς, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Και αυτές είναι οι βάσεις, τα θεμέλια πάνω στα οποία πατάει ο χριστιανός. Και το τρίτον, και την ελπίδα που είναι αποτεταμιευμένη σε εσά στον ουρανό. Οπότε ο Κύριος να μας παραλάβει. Βασιλεία των ουρανών. Αυτά τα τρία αδερφοί αγαπητοί είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία ζήτησε ο Σολομών του έδωσε ο Θεός και κατάφερε να κτίσει τον υπέροχο αυτό ναό του Κυρίου εις δόξαν του Κυρίου αλλά δεν κατάφερε να οικοδομήσει τον εαυτό του αυτά τα τρία αν τα ζητήσουμε να περπατάμε στα σοδούς του στα διατάγματά του και στις εντολές του δηλαδή για την Καινή Διαθήκη την πίστη μας στον Χριστό την αγάπη μας εις πάντα στους Αγίους και την αλπίδα μας για την αιώνια ζωή Εάν δεν τα ζητήσουμε η ζωή μας δεν μπορεί να είναι ευλογημένη και μέσα στη δόξα του Θεού γιατί αν αυτά τα τρία τα έχουμε λέει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια στο 9 εδάφιο «Δια τούτο και εμείς αφής ημέρα σηκούσαμε ότι έχετε, δεν πάβομαι προσευχόμενοι για σας και δεόμενοι για να εμπλυστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Εάν αυτά τα τρία τα έχετε λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, προσεύχομαι για σας και ο Χριστός πλέον προσεύχεται για σας, για να εμπληστείτε από τις επιγνώσεως του, θελήματο, του θελήματος αυτού και μάλιστα με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Να λοιπόν τώρα πως φτάνουμε στη σοφία και στη σύνεση όχι απευθείας παραβλέποντας τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας αλλά φτάνουμε στη σοφία και τη σύνεση αφού περάσουμε μέσα από τα καλύτερα και τα συνεχόμενα τη σωτηρία μας που είναι πίστης, αγάπη και ελπίς μεγαλύτερα του η αγάπη. Και τότε, και τότε θα μπορείτε να περπατήσετε αξίως του Κυρίου να η δόξα του Θεού. Θα μπορείτε να περπατήσετε Αξίως του κυρίου. Πώ, πρώτον, ευαρεστούντε κατά πάντα το Θεό. Ο Σολομών ο Καημένο έχουν σοφία και σύνηση, δεν κατάφερε να ευαρεστεί κατά πάντα στο Θεό. Αντίθετα, μάλιστα, κατάφερε να γκρεμίσει την ευαρέσκεια του Θεού που υπήρχε σε αυτόν. Δεύτερον, Καρποφορούντες στι αγαθών. Α, ο καρποφόρο χριστιανό τώρα. Αυτός που ό,τι κάνει το ευωδώνει ο Θεός. Και πώς το ευωδώνει ο Θεός, δίνοντάς του καρπό. Δεν είναι ένα σάκαρπο χριστιανός που πάει και έρχεται στην εκκλησία, προσεύχεται, δοξάζει, αλλά δεν έχει ούτε ένα πορτοκάλι σαν πορτοκαλιά. Άκαρπος, άκαρπος, άχριστος. Και όμως πάει και έρχεται στην εκκλησία. Διαβάζει το Λόγο του Θεού. Μένει στην, Α, λειτουργία και τη λατρεία Του λόγου του Θεού Στη διδαχή των Αποστόλων Στην κλάση του Άρτου Στην κοινωνία μεταλλίων και στις προσευχές Αλλά είναι άκαρπος Γιατί δεν έχει ζητήσει Τα καλύτερα και τα συνεχόμενα Με τη σωτηρία του Καρποφορούντες λοιπόν δεύτερον Εις πάνεργο να τρίτον Αυξανόμενοι Στην επίγνωση του Θεού Εδώ τώρα είναι ένας χριστιανός που αυξάνεται σε επίγνωση και γνώση Θεού. Ξέρεις θα πει να γνωρίζεις όλο και περισσότερο τον πατέρα σου. Να μην είναι ένας πατέρας μακρινός, ένας Θεός, αλλά είναι ένας πατέρας κοντινός που να σου αποκαλύπτεται βεβαίως το ταμείο σου εν την προσευχή και να σου ανταποδίδει αυτά που του ζητά εν το κρυπτό να στα ανταποδίδει στο φανερό. Η ευλογία του Θεού, αδελφοί, δεν είναι εν αδικία ούτε εν προσωποληψία. Είναι εν δικαιοσύνη μέσα στην υπο, υπακοή στο λόγο του Θεού. Μόνο. Τέταρτον, ενδυναμούμενη εν πάση δυνάμει κατά το τρα... κράτος της δόξης αυτού. Έχει δύναμη. Όχι δική σου. Δύναμη από το Θεό. Κατά το κράτος της δόξης αυτού. Δύναμη δηλαδή κατά το κράτος, κατά την εξουσία, κατά τη δόξα αυτού. Ισπάσαν υπομονή και μακροθυμία με τα χαράς. Γιατί έχουμε χρειάν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός και τέλος ευγνώμονες στον Θεό και Πατέρα μας ευχαριστούντες τον Πατέρα γιατί μας έκανε αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων των Εντοφωτή ο Σολομών λοιπόν εξέλεξε εξεζήτησε, έζησε, απόλαυσε το να είναι ένας πάρα πολύ καλός βασιλιάς αλλά όχι ένας ευλογημένος άνθρωπος ένδοξος στην παρουσία του Θεού πράγμα το οποίο του έλειψε με κίνδυνο και απώλεια κίνδυνο και να βρεθεί σε απώλεια Τόσο, τόσες πολλές παραβάσεις, ανομίες, και αμαρτίες έπραξε ο Σολομών που έφτασε πλησίον της απολίας και δεν απολέστη χάριν του πατρός του Δαβίδ ο οποίος περιεπάτησε εν αληθεία, εν δικαιοσύνη και εν ευθύτητη ενώπιον του Κυρίου. Όχι χάριν τη ζωή του και χάριν του περπατήματός του. Σήμερα λοιπόν εμείς αδερφοί αγαπητοί να μην φύγουμε από εδώ εάν δεν ζητήσουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας, αν δεν ζητήσουμε δηλαδή την πίστη μας, την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στον Χριστό και στα λόγια Του, να πλημμυρίσει ο Θεός την καρδιά μας με αγάπη εις πάντας, χωρίς εξαίρεση του Αγίου και να έχουμε χαρά για μία ελπίδα, γιατί αυτή ελπίζουμε, αυτή θέλουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.